Μέσα στις επόμενες 7 με 8 ημέρες αναμένεται να δημοσιοποιηθούν οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό. Επειδή ο όγκος των στοιχείων που πρέπει να αντιληθούν από τις διάφορες υπηρεσίες είναι πολύ μεγάλος, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί επακριβώς το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί, ανέφερε σε δηλώσεις του ο διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Σπύρος Πρωτοψάλτης. Όπως τόνισε, φέτος σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχή στις αιτήσεις, καθώς ξεπέρασαν τις 500.000. Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλημα που επιλέγουν από το Μητρό Παροχών, κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο. Ειδικά για καταλήμματα σε Λέρο, Μυτιλίνη, Χίο, Κο και στον ομό Εύρου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και 10 διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή. Στα καταλήμματα των Δήμων Ιστιαίας, Εδιψού και Μαντουδίου Λίμνης, Αγίας Άννας και Βόρειας Εύβοιας, καθώς και της Σάμου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν. Εκτός από την διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή της γενικής κατηγορίας των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%, των πολυτέκνων σε 20%, ενώ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν. Οι επιταγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την 1η Αυγούστου του 2022 έως και τις 31 Ιουλίου του 2023. Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι του περσινού προγράμματος που δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμη τις επιταγές μπορούν να κάνουν διακοπές μέχρι και τις 31 Ιουλίου του 2022. Όσοι δικαιούχοι λάβουν επιταγή και δεν την ενεργοποιήσουν, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχή στα επόμενα 2 προγράμματα, ώστε να μην στερούν από άλλους δικαιούχους τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.